χρέους. Άρα, νομίζω ότι τώρα θα δούμε τι έχουν πει οι θεσμοί, τι θα φέρουν οι θεσμοί στο τραπέζι και πρέπει όλα αυτά να τα αξιολογήσουμε. Επίσης βλέπω ότι το ESA θα είναι ένα πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα. Μήπως οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι επαρκείς, δεν είναι μόνο το χρέος. Μεταρρυθμίσεις υπάρχουν σαφώς, αλλά ίσως να μην είναι επαρκείς. Αυτό έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη, δεν έχει να κάνει τόσο με τον δανεισμό. Είναι αληθές κάτι τέτοιο. Επίσης, έχει έρθει η ώρα να κάνουμε κάτι παραπάνω, γιατί αυτό το πακέτο θα είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του δευτέρου προγράμματος, αλλά φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαρκεί για το τρίτο πρόγραμμα, για το πρόγραμμα του ESM, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Θα μπορέσετε σήμερα να μιλήσετε για το τρίτο πρόγραμμα? Τι ακριβώς πιστεύετε? Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε όλες αυτές τις αναλύσεις. Μιλούμε για κάτι πολύ απτό, πολύ συγκεκριμένο. Θα τα δούμε όλα μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.